Υπάρχει μία επιβάρυνση για τους ιδιοκτήτες που ήδη εμείς την έχουμε μνημονεύσει και στην ανακοίνωση που στείλαμε στο αρμόδιο Υπουργείο, προκειμένου να δοθεί εξάμηνη παράταση για την εφαρμογή του συγκεκριμένου μέτρου. Το συγκεκριμένο μέτρο, όπως προαναφέρατε κι εσείς, θα επιφέρει μία πλήρη αναστολή των συναλλαγών και των μεταβιβάσεων ακινήτων γενικότερα, που θα έχει δυσάρεστες συνέπειες για την κτηματαγορά γενικότερα, όχι μόνο για τους ιδιοκτήτες αλλά και για το ίδιο το δημόσιο, καθώς το δημόσιο, όταν γίνονται κάποιες μεταβιβάσεις ακινήτων, όπως πολύ καλά γνωρίζετε, έχει έσοδα το κράτος. Ίσως να είναι κάτι που εμείς απλά δεν το καταλαβαίνουμε. Αλλά όταν υπάρχει εκτιματολόγιο, όταν υπάρχει εκτιματογράφηση η οποία βρίσκεται σε εξέλιξη, όταν υπάρχει ε9, αυτή η ηλεκτρονική ταυτότητα του κτηρίου, πού ακριβώς θα βοηθήσει και για ποιο λόγο θα πρέπει να είναι υποχρεωτική? Θα βοηθήσει στο ότι μέσα σε αυτή την ταυτότητα κτηρίου μία σειρά εγγράφων θα περιλαμβάνονται σε αυτήν, όπως τα συγκεκριμένα έγγραφα που αναφέρετε, με αποτέλεσμα μέσω αυτής της ταυτότητας το κάθε κτίριο να περιλαμβάνει τα συγκεκριμένα έγγραφα από τα οποία θα προκύπτουν τα ακριβή στοιχεία του κτηρίου για το οποίο αναφέρεται. Μα γιατί δεν τα έχουν όλα αυτά, γιατί θα πρέπει να υποβαλούν τον κάθε ιδιοκτήτη σε μια νέα ταλαιπωρία? Ακριβώς, είναι ταλαιπωρία για τους ιδιοκτήτες και από άποψη κόστους, αλλά πολύ δε περισσότερο από άποψη χρόνου, γιατί στην παρούσα χρονική περίοδο, και ενώ έχουν ανακοινωθεί αυξήσεις των αντικειμενικών αξιών από την 1η-1η του 2022, θα λειτουργήσει ως τροχοπέδι για τις μεταβιβάσεις ακινήτων, καθώς πολλοί ιδιοκτήτες λόγω της επικείμενης αύξησης των αντικειμενικών αξιών επισπεύδουν τις διαδικασίες μεταβίβασης γονικών παροχών ή αγοραπολισιών, προκειμένου να προλάβουν να κάνουν τις όποιες μεταβιβάσεις πριν αυξηθούν οι αντικειμενικές αξίες. Και όπως καταλαβαίνετε, αν τυχόν εφαρμοστεί το συγκεκριμένο μέτρο της ηλεκτρονικής ταυτότητας κτηρίου, καταλαβαίνετε ότι θα υπάρχει μεγάλο πρόβλημα και μεγάλη καθυστέρηση όσον αφορά τις όποιες μεταβιβάσεις θέλουν να κάνουν οι ιδιοκτήτες. Ουσιαστικά έρχονται και κοντράρουν την ίδια την απόφασή τους και αυτά τα οποία αποφασίζουν, έτσι. Δεν το συζητάμε. Δεν υπάρχει λογική σε αυτό πάνω, κύριε Αραπόγλου. Ακριβώς, και είναι πολύ η χρονική συγκυρία, δεν είναι η κατάλληλη, ούτως ώστε να εφαρμοστεί αυτό το μέτρο, και μάλιστα και από τον κλάδο των μηχανικών, πολλοί μηχανικοί είναι αυτοί που δεν γνωρίζουν ακόμα το πώς θα εφαρμοστεί η συγκεκριμένη ταυτότητα, πώς θα υλοποιηθεί, καθώς μέσα σε αυτή την ηλεκτρονική ταυτότητα αναφέρεται ένας απροσδιόριστος αριθμός εγγράφων, χωρίς να έχει κάποιο προσδιορισμένο αντικείμενο. Δηλαδή, για να καταλάβετε, ο νόμος ορίζει ότι ακόμα και για μια οριζόντια ιδιοκτησία, για ένα διαμέρισμα που έχει ένας ιδιοκτήτης, και πάλι θα πρέπει να εκδοθεί ηλεκτρονική ταυτότητα κτηρίου, κάτι που καταλαβαίνετε ότι είναι παράλογο. Γιατί το σωστό είναι να εκδίδεται επί της όλης οικοδομής και όχι όταν είναι κάποιος γονέας να κάνει κάποια μεταβίβαση στο παιδί του, να πρέπει και εκεί να βγάλει ηλεκτρονική ταυτότητα κτηρίου για ένα μικρό διαμέρισμα που θα του μεταβιβάσει. Φαντάζομαι ότι ερχόμαστε σε αυτό το πρώτο που σας ρώτησα, αν είναι μια αλλαγή επί της ουσίας ή αν είναι απλά για να βρεθούν έσοδα, χρήματα, να γεμίσουν τα ταμεία του κράτους. Και νομίζω ότι με αυτό το τελευταίο απαντάτε σε αυτό, κύριε Αράπογλου, όχι συνολικά για ένα κτίριο, αλλά από διαμέρισμα σε διαμέρισμα, από κατοικία σε κατοικία, και ακόμα και για οριζόντια ιδιοκτησία. Ακριβώς, και αυτό είναι ένα αίτημά μας που στείλαμε στη σχετική επιστολή που προαναφέρατε, ότι να μην ισχύει αυτό το μέτρο για τις συγκεκριμένες περιπτώσεις που αφορούν μια ξεχωριστή διηρημένη ιδιοκτησία, μια οριζόντια ιδιοκτησία, αλλά να ισχύει για το όλο κτίριο, για την όλη οικοδομή. Μάλιστα. Άρα λοιπόν αυτή η ηλεκτρονική ταυτότητα του κτηρίου, εάν ισχύσει και κοντράρει το θέμα με τις αντικειμενικές αξίες αυτή την ώρα, γιατί φαίνεται ότι χρονικά δεν συνάδουν αυτά τα δύο και δεν μπορούν να ταυτιστούν μεταξύ τους, είναι υποχρεωτική
για όλες τις οικοδομικές άδειες που εκδίδονται, για όσα σπίτια έχουν εκδώσει οικοδομική άδεια, άσχετα με το αν μεταβιβάζουν ή όχι τα ακίνητά τους, είμαστε υποχρεωμένοι να έχουμε αυτή την ηλεκτρονική ταυτότητα. Και βέβαια ισχύει και, για τα δημόσια κτίρια, γιατί συνήθως τον εαυτό του τον βγάζει απ' έξω το δημόσιο. Το μέτρο, ναι, το μέτρο αυτό ισχύει γενικά για όποια μεταβίβαση γίνει από την πρώτη εβδόμου και μετέπειτα, αν τυχόν εφαρμοστεί το μέτρο της ηλεκτρονικής ταυτότητας κτηρίου. Και όσον αφορά τα δημόσια κτίρια, όπως το αναφέρατε, δεν περιλαμβάνονται σε αυτό το καθεστώς. Μάλιστα. Εξαιρείται για άλλη μια φορά το δημόσιο, εξαιρεί τον εαυτό του από αυτή την διαδικασία. Λοιπόν, περιμένουμε να δούμε τι θα προκύψει μετά την 1η του Ιουλίου, Απρίλης, Μάης, κοντά το θέρος όπως λέμε, 24 έχει ο μήνας, για να δούμε τι θα αποφασιστεί και πώς τα πράγματα θα κινηθούν. Πάντως, γραφειοκρατία, κόστος από την άλλη, ταλαιπωρία δεν είναι ό,τι καλύτερο αυτή την ώρα, κυρία Ραπογλού. Ακριβώς και λόγω της συγκυρίας της κατάστασης που επικρατεί, αλλά και λόγω του εν όψη της ανακοίνωσης των αντικειμενικών αξιών που έγινε στις 7 Ιουνίου που επέρχεται η αύξηση των αντικειμενικών αξιών, όλα αυτά καταλαβαίνετε ότι συνεπάγονται περαιτέρω έξοδα για τους ιδιοκτήτες και πάλι οι ιδιοκτήτες θα πρέπει να σηκώσουν όλο το βάρος προκειμένου να στηρίξουν τον κρατικό μηχανισμό και γενικότερα τις μεταβάσεις ακινήτων.